Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα παιχνίδι για τον μπασκετάκι Σαλονίκα μεταξύ Κομπλέ και το Κύπελλο και FKRP Rattlers. Η Κομπλέ είναι στην πρώτη επίθεση και πετυχαίνει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Ο Μάκης ο Χρυσίδης. Οι Rattlers απ' την άλλη με τον Μπούλιο τον Μάκη αστοχή, αλλά θα πάρει το επιθετικό, βγάζει την μπάλα κάτω και είναι out. Κατοχή για τους Κομπλέ. Οι οποίοι είναι στην επίθεση. Μπάλα μέσα, πάρα πολύ ωραία πάση στον Νικολαίδη, αυτός δέχεται ένα stop. Πούλιος. Μπάλα απέναντι. Ξαναλλάζει πλευρά η μπάλα. Ωραία κυκλοφορούν την μπάλα οι Rattlers. Θα κλέψει όμως ο Νικολαίδης. Τους έφαγα τους ανθρώπους. Και τώρα Κομπλέ. Νικολαίδης. Αλλάζει την μπάλα. Με ταμπλό θα σκοράρει ο Μάκης ο Χρυσίδης ξανά. 5 προσωπική του πόντι. 0-5 το σκορ. Πουλιός. Θα σηκωθεί ο Πουλιός με τα μπλό, θα στοχίσει, μαζεύει το rebound. Ο Πάρης, Κυριακόπουλος, μια πάσα που δεν περνάει, κλέβεται. Πουλιός, πάρα απέναντι. Στου τριών πόντων, άστοχο. Από τον ποιος ήταν, ε? Κι άλλο τρίποδο. Από το Στίκο, του Διονύση. 0-8. Αστοχούν οι Rattlers. Η μπάλα είναι στα χέρια τους πάλι. Ένα σου τριών πόντων, εύστοχο. Στούπα τον Κωνσταντίνο. Time out. Επιστρέφουμε σε λιγάκι. Επιστρέψαμε το time out. Η Κομπλέ και προηγούνται με σκορ 3-8. Νικολαίδης πάσα πάνω. Δισλή. Δισλή στα προσποιηθεί. Χρυσίδης αστοχή. Και Rattlers τώρα με τον Μπούλιο στην επίθεση. Ένα σουτ. Άστοχο, άλλο ένα. Και αυτό άστοχο. Κάπου εδώ είναι. Πάνω, πάνω δε, στον πάνω όροφο είναι. Δυσλής. Νικολαίδης και... Ωραία πάσα μέσα. Χρυσίδης, αστοχή. Πούλιος στο αμυντικό. Προσπαθεί να βγάλει μια πάσα Πούλιος. Η μπάλα είναι ξανά για τους Rattlers. Καθώς η μπάλα δεν πέρασε. Sorry που σας το δείχνω έτσι. Εικόνα λίγο. Σήμερα, για αυτό το παιχνίδι μόνο. Λόγω τεχνικού προβλήματος. Καλή είναι, απλά κουνιέται λίγο. Η μπάλα είναι για τους Κομπλέ. 3 αυτό το σκορ. Να σου τριών πόντων, άστοχο από τον Τακμάκα τον Κώστα. Η μπάνα για τους Rattlers. Χαμηλό σκορ. Πούλιος. Θα πάρει το screen, θα βγάλει στη γωνία, πάρα πολύ ωραία. Προσπαθεί να κλέψουμε τον Νικολαίδης. Την
μπάσα του Μοσχούτη του Βαγγέλη. Αλλαγές έχουμε για τους Ράτλερς. Ωραία μπάσα έξω στον ελεύθερο. Πούλιος θα στοχίσει όμως. Μπισλής μαζί στο rebound. Έχουμε ένα στου δύο πόντων. 3-10 το σκορ. Βήματα θα κάνει ο Βαγγέλης ο Μοσχούτης. Κομπλέ στην επίθεση. Τις για δύο, θα στοχίσει. 3-12. Το παιχνίδι παίζεται στο ρυθμό μάλλον που έχουν επιβάλει, όχι μάλλον, που έχουν επιβάλει κομπλέ. Διότι τους Ράτλερς έχουμε συνηθίσει να τρέχουν. Πόδι έχουμε. Από την πάσα του Στούπα. Πουλιός, δεν θα σου πάρω Πουλιός. Προσπίση, τελειώνει ο χρόνος. Βλέπουν οι κομπλέ. Ένας εκβιασμός που δεν βγαίνει. Χρόνος. Έχουμε εύστοχο καλάθι από τον Πάρη τον Κυριακόπουλο. Ελεύθερος, αλλά δεν σου πάρει ο Στούπας ο Κωνσταντίνος. Πούλιος. Ωραία πάσα του Πούλιου, πάρα πολύ ωραία. Πέρασε την μπάλα στον Κώστα του Στούπα. 5-14. Εδώ δεν έχει οργανωθεί ακόμα η άμυνα των Ράτλερς. Φάουλ που κέρδισε ο Τισλής. Δικαίωμα για δύο βολές. Δεκατέσσερα. Μέσα και δεύτερη. Πούλιος. Εξηγούμε εδώ λίγο θα τον κανονισμό. Πούλιος. Πάσα πάνω. Ωραία κυκλοφορία έχουν οι Ράτλερς. Πούλιος απέναντι. Διστάζει πάλι. Για κάποιο λόγο διστάζει ο Πούλιος σήμερα. Έχουμε ένα σούρκα. Έχουμε ένα αμυντικό ριμπάουντ από τον Πάρη τον Κυριακόπουλο και η κομπλέ τώρα. Με τον Μάκη τον Χρυσίδη μπροστά. Βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Κυριακόπουλο. Θα κάνει το 5-16. Πούλιος. Πασάρει στη γωνία. Ένα άστοχο σουτ. Η μπάλα είναι για τους κομπλέ. Ζιμιρεφ. Για δύο, αστοχή. Μπάλα είναι στα χέρια του Θανάσιου Στούπα. Πούλιος. Στούπας, Θανάσης. Ωραία πασακόψιμο έχουμε εδώ. Και goal foul. Από την πάσα του Κωνσταντίνου Στούπα. Ο Θανάσιος Στούπας σκοράρει.
Θανάση. Σκορ. 8-18 σκορ. Νικολαίδης. Χρυσίδης. Στο τριόποντο. Να στοχο. Αμυντικό ρυπά μαζεύει. Ο Μοσκούτης ο Βαγγέλης. Και η Ράτλερς τώρα στην επίθεση. Μοσκούτης βγάζει την μπάλα κάτω. Ένα σου δύο πόντων. Εύστοχο γι' αυτό. 10-18 το σκορ. Με αυτά και με αυτά. Ωραία πάσα Νικολαίδη, αυτό το σουτάρει με ταμπλό από εκεί. Πόντων, στόχο από τον Στούπαδο Κωνσταντίνο και έχουμε το φάουλ από τον Στούπαδο Θανάση. Αλλαγές για τους Rattlers. 1:40 για το τέλος πρώτης περίοδου. Πάλι έχουμε εδώ τον Νικολαίδη, στο σκριν πάνω. Κάνει το σταυρό του εδώ. Ήταν όμως. Λυσλής. Με τα πόδια πήγε να πάρει την μπάλα εδώ πέρα. Ο Στούπας ο Δημήτρης. Ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτης περίοδου. Στους δύο πόντο με ταμπλό. Δύσκολη θέση εκεί. Ο Πάρης ο Κυριακόπουλος ευστόχησε για τους κομπλέ. Ψηλά μάζεψε μεταξύ τριών παικτών την μπάλα ο Κωνσταντίνος, ο Στούπας. Ωραία άμυνα έβγαλε ο Στούπας εδώ. Πολύ ωραία λειτουργήσε η άμυνα των Rattlers. Στο τριών πόντων, άστοχο. Το τσακμάκα. Πάντα είναι. Για τους Rattlers. Βγήκε έξω μπάλα. Δεν προλαβα στο πας. 6 δευτερόλεπτα για το επίθεσης. Ωραία πάσα, ωραίο τελείωμα, τέλος πρώτης περίοδου. 10-20 σκορ, επιστρέφουμε σε λιγάκι. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Και τα Rattlers είναι με την μπάλα στην κατοχή. Πολύ ωραία πάσα. Έχουμε τζάμπολ. Κατοχή για τους κομπλέ. Yeah.
εντάξει, θα το ζωγραφάξει και περάσει το παιχνίδι. Έκανε δύο μετά, έχει χτυπήσει το πόδι όμως. Ζητάει αλλαγή. Θα περάσει ο Τρισλή στη θέση του. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Κρατούν την πασέρα, ο Στίκος, ο Διονύσης, θα πάρει και την μπάλα. 4 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει, σου τριό πόντο στη λήξη. Επιθετικό rebound, άστοχο καλάθι, ο Ντιστλής εκεί θα μαζέψει την μπάλα. Η μπάλα θα φύγει από τα πόδια του, δεν βρίσκει συμπαίκτη για να πασάρει. Κατοχή ξανά για τους Rattlers. Πάνω. Σου δύο από τον άστοχο. Από το στούπα του Δημήτρη. Καλάθι έχουμε. Απ' την άλλη. Ο Χρυσίδης ο Μάκης ήταν. Οι Rattlers, αυτό που έλεγα πριν, είναι μια ομάδα η οποία παίζει up tempo, σε γρήγορο ρυθμό, παίζει τα παιχνίδια της. Σήμερα τους βλέπω λίγο πιο χαλαρούς, πιο slow motion για κάποιο λόγο. Έχουμε ένα κλέψιμο εδώ. Πας απάνω, στουπάς στον στούπα. Σιαμάτρας. Ένα σουτ δείξει. Επιθετικό rebound έχουμε εδώ από τον Θανάση στούπα. Καταλήγει η μπάλα στο κομπλέ. Τρισλής, αστοχή. Σιαμάτρας. Ένα σου τριών πόντων, ούτε αυτό. Στέλνει ο Νικολαής την μπάλα στα χέρια συμπαίκτη του. Time out ζητάνε οι Rattlers. Νικολαίδης θα γυρίσει. Ο Νικολαίδης μπάλα είναι σε χέρια Rattler. Στίκος. Στουπάς για τρεις. Δεν του κάνει την μπάλα. Σκαρφάλωσε μπάλα και δεν πήγε τελικά. Χρυσίδης. Αστοχή. Στουπάς. Κάνει την μπάλα τα χέρια του. Άλλο ένα κλέψιμο γίνεται εδώ στο κέντρο. Δεν παίζουν, παίζουν λίγο περίεργο παιχνίδι οι δύο ομάδες τα τελευταία λεπτά. Το
προσπαθεί να κρατήσει ο Νικολαίδης. Έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε μετά το time out που κάλεσαν και οι δύο ομάδες να πω. Πρόλαβαν οι Rattlers και το χρεώθηκαν. Ο Πούλιος πάει να πασάρει στη weak side. Νικολαίδης καταλαβαίνει την πάσα. Έχουμε ένα deflection. 5 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. 10-22 το σκορ. Στηρίζω ρεφ. Ένα δευτερόλεπτο λένε για το, για την επίθεση των... Rattlers. Θα πετάξουν την μπάλα. Δεν βρίσκει μπάλα Στεφάνη, βρήκε μόνο ταμπλό. Άρα κατοχή ξανά για τους κομπλέ. Τις Βεσίδης, πάει να πασάρει στη γωνία. Δεν είναι καλή η πάσα του. Μπάλα ξανά για τους Rattlers. Πούλιος. Πατάει ο Πούλιος στο ταρτερικά στρικός για τρεις. Αστοχή. Ο Στούπας. Εκεί με τον ο Δημήτρης με τον Κωνσταντίνο μπερδεύτηκαν. Οι στούπες, να το πω σωστά. Πούλιος θα σταματήσει στο high post. Μέσα γι' αυτό. Θα πάρει το αμυντικό, θα χάσει την μπάλα μου από τους κομπλέ. Μα το Χρυσίδη θα ξαναχαθεί η μπάλα. Κατοχή για τους Rattlers. Πούλιος για τρεις. Ούτε τώρα. Νικολαίδης ψηλά. Θα σουτάρει για δύο Χρυσίδης. Θα πάρει το επιθετικό. Ένα φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Από τον Θανάσιο Στούπα. Αλλαγή για τους κομπλέ. Κώστας Ακμάκας, θέση του Δημήτρη Νικολαίδη. Για να πάρουμε λίγο και το άλλο από εδώ. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα το γήπεδο της Δεκαδό. Από τα πιο ωραία γήπεδα του της Θεσσαλονίκης και προπονητήρια. Στου τριών πόντων, άστοχο Στούπας. Είναι εκεί. Στούπας, ο Κωνσταντίνος θα πάει μέχρι μέσα, θα σκοράρει. Θα πάρει και το βάλ. Ο ζωγραφάκης ο Αλέξης ρωτάει το ρεφ και τι μετράει. Όμως είναι κανονισμός, κανονικά μάζεψε την μπάλα ο παίκτης. Μέσα και πολύ, 15-22, μαθάκι με αυτά. Έπεσε 7 η διαφορά. Φάκης για τρεις, αστοχή. Αλλαγές ετοιμάζουν οι Rattlers. Θα περάσει το παιχνίδι, ο Ζαχαριόγλου, ο Πάρης και ο Μοσχούτης, ο Βαγγέλης. Το νέο απόκτημα των Rattlers, ο Πάρης Ζαχαριόγλου, ο ψηλός.
Σκούτης. Πούλιος. Ο Σκούτης. Τα σουτάρια. Δύο δαστοκίσεις και 17-22. Time out ζητάνε οι κομπλέ. Επιστρέφουμε σε λιγάκι. Επιστρέψαμε μετά το time out. Η κομπλέ καθώς είναι διαφορά να πέφτει. Κάλεσαν time out και πολύ καλά έκαναν. 17-22 το σκορ. 2 και 10 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Νικολαίδης. Θα βγάλει την μπάλα έξω. Της Λής. Βγάζει για αυτός την μπάλα στον Νικολαίδη με σειρά. Το σουτάρι. Αστοχή. Όμως έχουμε επιθετικό rebound από τον Πάρδη Κυριακόπουλο. Η μπάλα είναι ξανά για τους κομπλέ. Νικολαίδης. Τσακμάκας. Της Λής. Για δύο. Θα αστοχίσει. 17-24. Πούλιος. Στούπας, αστοχή, Κυριακόπουλος, Βυσίδης, μια πάσα δεν έχει αποδέκτη. Πούλιος. Πούλιος για δύο, αστοχή, Κυριακόπουλος. Βυσίδης. Πάει μέχρι μέσα της Λής και θα σκοράρει. Πούλιος. Παραβγαίνει τα πόδια ο Νικολαίδη. 14-0 το ΕΦ. Πολύ σωστά. 48 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Επιστρέψαμε για δεύτερο μέρος. 2-3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου, οι Rattlers έφτασαν στους 5 πόντους διαφορά. Κατάφεραν να αρχίσουν την κατάρα με το γάλα στο τελευταίο τρίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Και έτσι, από 17-22 το σκορ να πάει 17-32 με ένα επιμέρους 10-0 που έκαναν οι κομπλέ. Μηδέν 10. Επειδή κομπλέ είναι τυπικά φιλοξενούμενοι. Ένα σου τριών πόντων. Έστοχο. Από τον Στίκο του Διονύση. 20-32. Δηλαδή ζητάει την μπάλα. Θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ. Και το δικαίωμα για δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. Ευστοχή όμως στη δεύτερη, 20-33. Στίκος Δημήτρης. Μια έτσι περίτεχνη ενέργεια από τον Θανάση στο στούπα. Αστοχή. Ένα τίποτα από τον Κυριακόπουλο, τον πάρει από την άλλη. Θα βρει στόχο. 20-36. Θα κάνει βήματα πολύ σωστά ο Δημήτρης. Ο Σιαμάτρας ο Δημήτρης.
Πολύ ωραίο κόψιμο, πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Αντιστοίχη έκοψε. Πάρε βάλε ήταν από τον Μάκη το Χρυσίδη. 20-38. Τούπα, θα γυρίσει το πάρο του Σλί. Και το δικαίωμα για δύο βολές. Ας το κλείσει πρώτη. Εφοκίσει δεύτερη. 21-38. Ο Δυσλής από την μπάσα του Νικολαίδη. Στο κύριο όμως ο Νικολαίδης δεν έχει γυρίσει άμυνα. Εσύρις πριν το επιθετικό. Θα σουτάρει για 2, θα στοχίσει. 23-38, 15 διαφορά. Νικολαίδης κερδίζει το φαουλ. Και στις 2 Νικολαίδης. Το 23-30 το παραμένει. Ο Πούλιος τώρα με την μπάλα. Ωραία πάσα δίνει. Βρήκε τον Σούπα Θανάση μέσα. Το συνέβγαλε έξω. Και ένα καλάθι. Με το Στίκο Διονύση. 25-30 το. Παίζουμε διαφορά στους 13. Κόπουλος. Θα γυρίσει, θα στοχίσει. Μαζί του Θανάση Στούπας. Ωραία πάσα απέναντι. Ενώ σου τριών πόντων, άστοχο. Νικολαίδης μαζεύει. Της Λύς. Θα γυρίσει το φάουλ της Λύς. Δεν μετράει το καλάθι. Ετοιμάζω τα αλλαγές για τους Rattlers. Κωνσταντίνος Στούπας θα περάσει το παιχνίδι, Δημήτρης Στούπας θα περάσει το παιχνίδι και θα βγούνε Ζαχαριόγλου και ποιος είναι ο δεύτερος, Σιαμάτρας. Πάει επιθετικό φάουλ του Νικολαίδη, πολύ σωστά. Δεύτερο προσωπικό. Πουλιός. Από τον άστοχο. Από το Στίκο το Διονύση. Από την άλλη ένα δίποτο. Από τον Κώστα Τσακμάκα είναι έστοχο. 5-37 για το τέλος της δεύτερης τρεις περίοδου. 25-40 είναι το σκορ. Ο ίδιος ο Σουτάρ για τρεις. Αστοχίσει εκεί να μαζέψει το θετικό Θανάση Στούπας. Ξαναβγάζει τον Μπούλιο.
Ας απέναντι. Δεν είναι ότι οι Rattlers δεν έχουν κάνει κυκλοφορία της μπάλας, έχουν πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί νομίζω είναι με το πώς θα μπει η μπάλα εύκολα, πιο εύκολα μάλλον στο καλάθι. Η λίστα πάει μέχρι μέσα. 25-42 σε 25 λεπτά αγώνα. Μια πάσα που πάει να βγει κλέβεται. Για δύο αστοχή και φεύγει ένας με δύο, ο Κωνσταντίνος, ο Στούπας ένας με... Έχουν γυρίσει όλοι, όμως ο Στούπας θα ευστοχίσει. 27-42. Κυριακόπουλος ασουτάρει για δύο. Πάνε ξανά για Σκομπλέ, αλλαγή έχουν ζητήσει. Time out έχουν ζητήσει, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε εδώ το time out, είχαμε μια εύστοχη προσπάθεια. Δεν την προλάβαμε από τον Σκομπλέ, 27-44 το σκορ. Πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τον Μοσχούλη τον Βαγγέλη. 29-44. Θα γυρίσει, ωραία μια μπάλα εκεί. Η Κομπλέ. Ένα μακρινό σουτ, άστοχο, ο Πούλιος μαζεύει και έχουμε ένα φάουλ. Πολύ σωστά δεν δόθηκε το αθλητικό αυτό, διότι ο Ζωγραφάκης ήταν πριν το παίκτη και πήγε για την μπάλα. Αλλά βρήκε τον παίκτη. Συμπαίκτες του Τσακμάκας για τρεις. Θα ευστοχή Τσακμάκας. Κάνει το 29-47. Πολύ ωραίο γύρισμα μεν άστοχο δε από τον Δημήτριο Στούπα. Τσακμάκας. Δυσλή, Τσακμάκας, Βρυσίδης, θα γυρίσει, θα ευθοκίσει με τα αριστερό. Ο Μάκης ο Βρυσίδης. Θα κάνει 29-49, Πούλιος. Στούπας, Κωνσταντίνος Στούπας είναι αυτός. Βρυσί τον Πούλιο, από το σουτάρια 3, θα στοχίσει. Όμως... Άλλο ένα σουτ, άστοχο γι' αυτό, να το στούπα. Και Κομπλέ στην επίθεση. Ένα σουτ τριών πόντων, άστοχο. Από Αλέξανδρο το γραφάκι. Η μπάλα είναι... για τους Rattlers. 1-20 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Πούλιος είναι με την μπάλα. Το σκόρ είναι 29-49. Στου τριών πόντων. Άστοχο και έχουμε ένα φάλο από τον Κωνσταντίνο Στούπα.
Ανασταγίας εδώ μεταξύ. Έχει περάσει τον ασθενή του Κυριακόπουλου. Νικολαίδης, Νόλουκ, πάσα. Απέναντι, Φυσίδης. Φυσίδης. Βγάζει την μπάλα Τζακουμάκα, αυτός κι άλλο τρίποντο. Θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει, θα κερδίσει το φάουλ. Ο Κωνσταντίνος Στούπας, δικαίωμα για δύο βολές, 29-52 το σκορ, 28 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Θα στοχίσει την πρώτη βολή. Θα στοχίσει όμως η δεύτερη. 30-52. Θα περισσέψουν 3 δευτερόλεπτα για τους Rattlers. 17 για τους 14 για τους κομπλέ. Μεγάλη λένε. Τρία δευτερόλεπτα. Ζακμάκας για 3. Αστοχή. Επιθετικό του Νικολαίδη. Και έχουμε τέλος τρίτη περίοδου. 30 οι Rattlers. 52 οι κομπλέ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε. Για τελευταία περίοδο, 30 οι Rattlers, 52 οι κομπλέ. Ωραία κυκλοφορίας μπάλας, Κυριακόπουλος αστοχή και ποιος την μπάλα. Σε χέρια Rattlers. Αστοχή ο Στούπας του Κωνσταντίνος. Τριοπόδων, άστοχο. Μπάλα για τους κομπλέ. Μένει μπάλα στα χέρια. Ω, παρολίγο θα έπαιρνε αυτό. Δεν θα το πάρει το σούτο ο Μουσκούτης. Δεν το πήρε. Μόνος του ήταν. Ξανά είναι μόνος του. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας, πολύ ωραία κυκλοφορία και πολύ ωραίο καλάθι. Από τον στίκο του Διονύση, 32-52, 8 λεπτά για το τέλος. Ένα φάουλ, πολύ σωστά. Το κερδίζω της Λύσης. Ο οποίος αστοχεί στην πρώτη βολή. Δικαίωμα για ακόμα μία. Αστοχή στη δεύτερη. Αστοχή μάλλον στη δεύτερη. 32-53. Έχει χτιστεί μια διαφορά από τους κομπλέ. Να δούμε αν οι Rattlers θα μπορέσουν να απαντήσουν. Ο Σκουτής. Πολύ το σκέφτεται. Έχει καλό σουτ.
πριν έβαλε ένα στο πρώτο μέρος. Της λίστα προσποιηθεί Νικολαίδης. Θα σου πάρει από χαϊπός και θα ευστοχίσει. Να τρίποντο από το Στίκο. 38-55. Ή 35-35-32 ήταν. Χρυσίδης βρίσκει το Δυσλή, ο οποίος παίρνει επαφή, αστοχή. Θα αστοχίσει με δεύτερη προσπάθεια. Σκαμάτρα θα πάει μέχρι μέσα. Θα αστοχίσει, θα κερδίσει το rebound θα... και το foul. Θα σκοράρει κιόλας. Και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Ο Δημήτρης Αμάτρας, αλλαγή για τους κομπλέ. Θα βγει ο Μάκης ο Χρυσίδης, ο Κώστας Τσακμάκας θα περάσει τη θέση του. Πέρατε 7-57 το σκορ. Άστοκη πρώτη βολή. Βασικά η βολή. Δεν υπήρχε πρώτη δεύτερη. Ζωγραφάκης, Δυσλής. Ένα φάλο από τον Σιαμάτρα. Μόλις το δεύτερο μαδικό για τους Rattlers. Μια ωραία προσπάθεια. Έστω και από τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, τον Στούπα. 39-57. Εξαιρετικά για το τέλος. Κυριακόπουλος θα χάσει την παράδοση στη Διαμάτρα. Στη Διαμάτρα σε έχει ανεβάσει τροφές. Ωραία πάσα. Δεν την αξιοποιεί δε όντως ο Μοσκούτης, ο Βαγγέλης. No look pass ήταν του Σιαμάτρα. Δυστυχώς για δύο από χαϊκό. Στα στοχή Σιαμάτρα. Σε ακόμα μια φάση μέσα. Διονύσης Τίκος. Σιαμάτρα. Θα κάνει βήματα πολύ σωστά. Αλλαγές, θα μπει ο Χρυσίδης στη θέση του Ζωγραφάκη για τους κομπλέ και βγαίνει ο Σιαμάτρας και μπαίνει ο Θανάσιος Τούπας. Το καλώδιο. Μπορείς να ανοίξεις, να κλειδίσεις κάπου. Άμα ανοίξω τρίποτα εδώ, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ μας φέρανε ο εξοπλισμό μας. Να κάνετε. Στο δύο πόντων, αστόχο Νικολαίδης ψηλά. Μια πάσα η οποία δεν συγκράτει, ήταν τους συμπαίκτες του. Time out ζητάνε οι κομπλέ. Ο Δυσλής, επιστρέφουμε σε λίγο. Στρέψαμε. Μετά το time out που κάλεσε ο γιος ο Δυσλής. Πούλιος. Θα ευτοχίσω ο Πούλιος. Και εδώ να πω ότι κακός ο Πούλιος σου σκέφτεται τόσο πολύ πριν σουτάρει. 42-57, παίρνει 15 διαφορά με αυτά και με αυτά. 4 και 10 για το τέλος. Κυριακόπουλος. Yeah.
Προσπαθεί να κλέψει. Περιμένουμε λίγο να κατέβουν δευτερόλεπτες επίθεσης, καθώς είχαμε deflection. Τρία δευτερόλεπτα για την επίθεση των Κομπλέ. Πολύ σωστά. Ένα μακρινό σουτ. Δεν βρίσκει μπάλα Στεφάνη. Τελείωσε ο χρόνος. Τις επίθεσεις. Πούλιος. Στου δύο πόντα, Νικολαίδης μαζεύει το αμυντικό. Βίσλης Τσακμάκας για τρεις, αστοχή. Στούπας. Δίνει στον Θανάση το Στούπα. Πούλιος, από το αντιθέσιο που σκόραρε πριν. Αστοχή. Χρυσίδης. Τσακμάκας. Ήρεμα φωνάζουν. Τρία λεπτά για το τέλος. Θα μαροκανίσουν το χρόνο οι Κομπλέ. Χρυσίδης, Κυριακόπουλος για δύο. Θα στοχίσει. Κάποτε νομίζω με το σκόρ να είναι στο 42-59 εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου. Συγκλονιστικό απρόβλητο, για παράδειγμα, είναι να βάλει τώρα που είχε σαν τρίποντο κανένας άλλος ή δίποντο και να αρχίσουν να σκοράρουν να ανελιπώς οι Rattlers. 44-59 εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου. Δεν θα συνεχίσω τη φράση γιατί το μπάσκετ δεν τελειώνει ποτέ. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Για να δούμε. Τσακμάκας. Δυσλής, τελειώνει ο χρόνος. Τσακμάκας θα γυρίσει, θα στοχίσει. Στο μυντικό rebound ήταν ο Δημήτριος Στούπας. Και τώρα με τον Θανάση Στούπα προσπαθούν να τρέξουν οι Rattlers. Πούλιος. Στούπας για τρεις, κοντό το σουτ. Αδύναμο. Χρυσίδης, ένα ωραίο. Σε πρώτο χρόνο. 44-61, 1 και 15 για το τέλος. Όπως όλα δείχνουν, οι Κομπλέ θα πάνε στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Στούπας Κωνσταντίνος, θα στοχίσει, θα στοχίσει. 46-61. Λιγότερο από λεπτό, 55 δευτερόλεπτα. Για δύο, άστοχο, Χρυσίδης, το επιθετικό, θα γυρίσει το φάουλ. Και το δικαίωμα για δύο βολές, 42,5 δευτερόλεπτα για το τέλος αναμέτρησης. Θα έρθει ο κ. Χρυσίδης στην πρώτη βολή. Στοχή και στη δεύτερη. 46-63. Πουλιός. Θα πάει με το δεξί χέρι.
Βασίδης. Ισλής. Τσακμάκας για τρεις από τη γωνία. Αστοχή Κυριακόπουλος. Δεν θα κάνουν επίθεση κομπλέ. Οι δύο μαζί με τα χέρια. 46. Ένα άστοχο τρίποδο από το Βυσίδη. 46 Ράντλερ, 63 η κομπλέ. Καλό σας βράδυ.